αν κάτι μας έχει δείξει η Asus στον χώρο των φορητών υπολογιστών, είναι ότι δεν φοβάται να πάρει ρίσκα και να καινοτομήσει. Άλλωστε, ένα τέτοιο ρίσκο άνοιξε επίσημα και την κατηγορία υπολογιστών 2-1 με το κλασικό πια Transformer. Μια τέτοια συνθήκη βρίσκουμε και στο ZenBook Pro Duo UX581, ένα λάπτοπ που έρχεται με δύο οθόνες, απευθυνόμενο κυρίως σε επαγγελματίες και βασικά σε όσους ασχολούνται με την επεξεργασία βίντεο και φωτογραφίας. Η συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών γνωρίζει πόσο χρήσιμη είναι η παρουσία είτε μεγάλης οθόνης είτε διπλής οθόνης, με παλιότερα concepts που έχουμε δει από κοντά να απέχουν αρκετά από το να χαρακτηριστούν χρηστικά. Κλειστό, το UX581 δεν διαφέρει πολύ από τα συμβατικά laptops, διαθέτοντας όμως κορυφαία ποιότητα κατασκευής αλλά και επιθετικές γραμμές που παραπέμπουν περισσότερο σε gaming laptop. Καμία εντύπωση δεν μας προκάλεσε το μεγάλο βάρος του υπολογιστή, το οποίο φτάνει τα 2,5 κιλά, απόρρια του σώματος αλουμινίου, της παρουσίας δεύτερης οθόνης αλλά και των εσωτερικών εξαρτημάτων που χαρίζουν κορυφαίες επιδόσεις και χαρακτηριστικά. Η μεταφορά πάντως γίνεται σχετικά εύκολα, αφού οι διαστάσεις του υπολογιστή μας επιτρέπουν να το βάλουμε χωρίς πρόβλημα στο backpack μας. Ρίχνοντας μια ματιά στις διαθέσιμες θύρες, συναντάμε από την αριστερή πλευρά μια HDMI 2 θύρα και μια USB 3.1 θύρα, ενώ στην απέναντι πλευρά υπάρχει η κλασική θύρα ακουστικών 3,5 χιλιοστών, μια δεύτερη USB θύρα αλλά και μια Thunderbolt 3 με ταχύτητα που φτάνουν τα 40 Mbps, προκειμένου να υποστηρίζει όλα τα περιφερειακά που υπάρχουν στην αγορά. Η μαγεία του νέου ZenBook Pro Duo έρχεται μόλις ανοίξουμε το καπάκι, όταν και αποκαλύπτονται οι δύο οθόνες που ενσωματώνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ποιότητά τους δεν είναι κορυφαία, αφού ειδικά η πρώτη είναι η καλύτερη που έχουμε δει σε φορητό υπολογιστή μέχρι σήμερα. Ο λόγος είναι ότι αυτή στηρίζεται στην OLED τεχνολογία, έχει μέγεθος 15,6 ιντσών, αναλογία 16:9 και 4K ανάλυση, κάτι που δεν μπορεί να περάσει παρατήρητο από έναν επαγγελματία. Πόσο μάλλον όταν διαθέτει πιστοποίηση από την Pantone, καλύπτοντας παράλληλα και το 100% του DCI-P3 φάσματος, αποδίδοντας με μεγάλη ακρίβεια τα χρώματα. Η OLED οθόνη μας χαρίζει απίστευτα χρώματα και μια εντυπωσιακότατη φωτεινότητα, με το μοναδικό πράγμα που να μας χαλάει να είναι η γυαλιστερή επιφάνειά της που δεν αποτρέπει τους αντικατοπτρισμούς. Μια διαφορετική ιστορία έχει να μας πει η δεύτερη οθόνη 14 ιντσών, την οποία η Asus ονομάζει ScreenPad Plus. Με ανάλυση 3840x1100, η δεύτερη οθόνη του ZenBook Pro Duo δεν αποτελεί κάτι διαφορετικό από το να είχαμε μια κανονική δεύτερη οθόνη, αφού έχει την ίδια συμπεριφορά. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να φέρουμε παράθυρα από την κύρια οθόνη στην κάτω, είτε με ένα απλό drag and drop, είτε επιλέγοντας κάποιες από τις τρεις ρυθμίσεις κατά την επιλογή ενός παραθύρου. Η πρώτη μεγιστοποιεί το παράθυρο της ενεργής εφαρμογής και το περνάει άμεσα στη δεύτερη οθόνη. Η δεύτερη επιλογή καρφιτσώνει την εφαρμογή στο launcher της Asus για γρήγορη πρόσβαση, ενώ η τρίτη κάνει την εφαρμογή να χρησιμοποιεί και τις δύο οθόνες. Έτσι, δίνει στο χρήστη μια αρκετά μεγάλη επιφάνεια για να δουλέψει, κάτι χρήσιμο ειδικά στο browsing. Η matte επίστοση στη δεύτερη οθόνη βοηθά στο να μην δημιουργείται θέμα με τους αντικατοπτρισμούς της OLED οθόνης, ενώ και αυτή υποστηρίζει αφή. Οποιαδήποτε σύγκριση με την Touch Bar των MacBook Pro είναι εντελώς άκυρη. Στην ίδια οθόνη μπορούμε να εμφανίζουμε παράλληλα τρεις εφαρμογές, ενώ μας άρεσε αρκετά και η υποστήριξη Stylus, το οποίο περιλαμβάνεται με συσκευασία. Η απόκριση του Stylus δεν φτάνει τα επίπεδα άνομων γνωστών φορητών υπολογιστών. Η θέση της οθόνης βρίσκεται ακριβώς πάνω από το πληκτρολόγιο και συνοδεύεται με την παρουσία ενός trackpad, που όπως και σε άλλα μοντέλα της εταιρείας έχει διάφορες δυνατότητες και μία από αυτές είναι ότι μπορεί να μεταμορφωθεί σε αριθμητικό πληκτρολόγιο. Εργονομικά, το ZenBook UX581 δεν διεκδικεί δάφνες, αφού το πληκτρολόγιο μπορεί να θεωρηθεί περιορισμένο σε διαστάσεις όπως άλλωστε και το trackpad. Αποτελώντας ένα ακόμη τσίκλετ πληκτρολόγιο, φέρνει την αξιοπιστία και την ευκολία που έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια από φορητούς υπολογιστές της εταιρείας, με τα πλήκτρα να έχουν την κατάλληλη απόσταση αλλά και αίσθηση κατά το πάτημα. Την κατάσταση πάντως την κάνει καλύτερη η παρουσία μιας βάσης για τα χέρια μας, η οποία τοποθετείται κάτω ακριβώς από το πληκτρολόγιο, κάνοντας την πληκτρολόγηση παιχνιδάκι. Για το trackpad, η αντικατάσταση με ένα ποντίκι είναι επιβεβλημένη και θα προτείναμε να έχετε ένα εξωτερικό ποντίκι μαζί σας. Τα σενάρια χρήσης της δεύτερης οθόνης είναι αρκετά όσο θα ήταν αν είχαμε μια δεύτερη οθόνη δίπλα τον υπολογιστή. Θα δώσουμε έμφαση σε δύο που μας έκαναν εντύπωση, με το πρώτο να αφορά τη suite εφαρμογών της Adobe, το Creative Cloud. Συγκεκριμένα, τρέχοντας Photoshop ή Premiere Pro, μπορέσαμε να τοποθετήσουμε κομμάτια του interface της εφαρμογής στη μικρότερη οθόνη, προκειμένου να έχουμε ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος να δουλέψουμε με το timeline του βίντεο μας. Ένα άλλο σενάριο μας επιτρέπει, για παράδειγμα, να κάνουμε browsing όσο βλέπουμε την ίδια στιγμή ένα βίντεο ή και να παίξουμε ένα παιχνίδι στην κύρια οθόνη, με τη δεύτερη να μας δείχνει ανοιχτές άλλες εφαρμογές.
Ένας launcher στο αριστερό μέρος της μικρής οθόνης μας αποκαλύπτει άλλες έξυπνες λειτουργίες της ανάλογα με την εφαρμογή που τρέχουμε. Μία από αυτές είναι η ρύθμιση της φωτεινότητας, η εμφάνιση αριθμού μηχανής, η δυνατότητα να κρατήσουμε σημειώσεις αλλά και να έχουμε γρήγορη πρόσβαση σε συνδυασμούς πλήκτρων παντώντας το αντίστοιχο εικονικό ισοδύναμό τους. Εδώ έρχεται και μία από τις πιο χρήσιμες λειτουργίες της, αφού μπορούμε να δημιουργήσουμε εικονικά τέτοια πλήκτρα ανά εφαρμογή και τα οποία θα ενεργοποιούνται κάθε φορά που αυτή είναι ανοιχτή. Μιας και αναφερθήκαμε στα παιχνίδια, οι επιδόσεις του ZenBook Pro Duo είναι απολύτως ικανοποιητικές και για βαριά video games, αν και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το σύστημα του Asus απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες, ενώ οι gamers θα πρέπει να κοιτάξουν μια πιο στοχευμένη πρόταση από τις γνωστές σειρές της εταιρείας. Ο ήχος έχει την υπογραφή της Harman Kardon, όμως δεν εντυπωσιάζει με την έντασή του. Η καρδιά του συστήματος είναι ένα Core i7 επεξεργαστής από την Intel, ένα της γενιάς και συγκεκριμένα το μοντέλο 9750H. Συνοδεύεται από 16GB μνήμης, ενώ για τον αποθηκευτικό χώρο υπάρχει ένας SSD με χωρητικότητα 1TB και ο οποίος χαρίζει πολύ καλές επιδόσεις. Ένα σύστημα που απευθύνεται σε επαγγελματίες δεν θα μπορούσε να μην έχει μια κορυφαία GPU και γι' αυτό η Asus εξοπλίζει το UX581 με μια RTX 2060 της Nvidia με 6GB DDR6 μνήμη. Όπως μαρτυρούν και τα μετοπρογράμματά μας, οι επιδόσεις του ZenBook Pro Duo είναι από τις καλύτερες στην αγορά, καλύπτοντας τις ανάγκες ενός επαγγελματία. Αναμενόμενα, όταν τα πράγματα ζορίζουν, ο υπολογιστής γίνεται πιο θορυβώδης, αν και δεν ξεφεύγει από τα κανονικά επίπεδα. Η απαγωγή θερμότητας από το εσωτερικό γίνεται από τρία σημεία, αρχικά από τους δύο αργογούς που βρίσκονται αριστερά και δεξιά, ενώ στο όλο σύστημα σημαντική βοήθεια προσφέρει το σύστημα ανοιγοκλεισίματος της κυρίας οθόνης. Μόλις ανοίξετε το καπάκι, θα παρατηρήσετε ότι η βάση υψώνεται ελαφριά, κάτι που βοηθάει σημαντικά στην καλύτερη διακίνηση της θερμότητας στο εσωτερικό. Συνολικά CPU και GPU μοιράζονται 4 heat pipes, ενώ υπάρχει αποκλειστικό πλήκτρο όπου ο χρήστης μπορεί να αυξήσει την ταχύτητα του ανεμιστήρα των 12V κατά 10% για καλύτερες επιδόσεις. Φτάνοντας στην αυτονομία, δεν περιμέναμε σημαντικά πράγματα και επιβεβαιωθήκαμε. Όπως και στις gaming σειρές της Asus, έτσι και εδώ τον υπολογιστή συνοδεύει ένα τεράστιο τροφοδοτικό που είναι πρόσθετο βάρος κατά τη μεταφορά. Ειδικά με τη δεύτερη οθόνη, η κατανάλωση της μπαταρίας είναι μεγάλη, αν και μπορούμε να απενεργοποιήσουμε την ScreenPad Pro οθόνη όταν δεν τη χρειαζόμαστε. Προς αυτή την κατεύθυνση βρίσκουμε άλλωστε και το Dark Mode των Windows 10 ενεργοποιημένο εξ αρχής, κάτι που δεν περνά απαρατήρητο. Η μπαταρία των 8 κυψελών δίνει αυτονομία περίπου 4 ώρων, ενώ πέφτει αρκετά πιο γρήγορα όταν τρέξουμε απαιτητικές εφαρμογές ή προχωρήσουμε σε δύσκολες εργασίες όπως το rendering. Αυτό είναι το ZenBook Pro Duo UX581, ένα ξεχωριστό λάπτοπ που κάνει την παρουσία δύο οθονών σε φορητό υπολογιστή να μην μοιάζει με σενάριο επιστημονικής φαντασίας ούτε μια κακόγουστη υλοποίηση. Βέβαια, κάτι τέτοιο αντικατοπτρίζεται και στη τιμή του, η οποία φτάνει τα 3.000 ευρώ, απευθυνόμενο σε λίγους που θα εκτιμήσουν την ευκολία που τους προσφέρει είτε στην επεξεργασία βίντεο και φωτογραφίας, είτε στο 3D animation, είτε σε άλλες εξίσου απαιτητικές καταστάσεις on the road. Αν αναζητάτε απλά ένα ισχυρό λάπτοπ, τότε μπορείτε να βρείτε εξίσου αξιόλογες προτάσεις χωρίς δεύτερη οθόνη, αλλά σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή.